Συχνά ακούγεται ότι ο πιο εύκολος τρόπος για να ενεργοποιήσει κάποιος την αυτοφαγία είναι η νηστεία. Πόση ώρα χρειάζεται όμως να κάνει κάποιος νηστεία για να ενεργοποιήσει πραγματικά τους μηχανισμούς της αυτοφαγίας, δυστυχώς πολύ περισσότερη ώρα από αυτό που λένε κάποιοι και νομίζουν μερικοί. Το να αποφύγετε ένα γεύμα σίγουρα δεν αρκεί. Επίσης δεν αρκεί να αυξήσετε την ώρα από το τελευταίο γεύμα της ημέρας μέχρι το επόμενο. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί στηρίζουν τα συμπεράσματά του σε μελέτε με ποντίκια. Τα ποντίκια όμω δεν έχουν την αντοχή που έχουν οι άνθρωποι στη νηστεία. Έχει υπολογιστεί ότι το ποσοστό του βάρου που χάνουν τα ποντίκια σε δύο μέρε νηστεία αντιστοιχούν σε ένα μήνα νηστεία για τον άνθρωπο. Άρα δεν μπορούμε εύκολα να βγάλουμε συμπεράσματα από μελέτε σε ποντίκια οι καλύτερε εκτιμήσει για του ανθρώπου δείχνουν ότι για να ενεργοποιηθεί ουσιαστικά η αυτοφαγία πρέπει κάποιο να μείνει νηστικός για τουλάχιστον 24 και ιδανικά για 48 ώρε. Αυτή η διάρκεια νηστείας δεν πρέπει να επιχειρείται από κανέναν χωρί την επίβλεψη γιατρού. Άρα δεν είναι η καλύτερη ιδέα για τη συστηματική ενεργοποίηση της αυτοφαγίας που είναι απαραίτητο για τη μακροβιότητα. Η ενεργοποίηση της αυτοφαγίας διατροφικά μπορεί να επιτευχθεί με ταυτόχρονο περιορισμό της πρόσληψης ενέργειας, αυτό που λέμε δίαιτα, δηλαδή να τρώμε λιγότερο από όσο έχουμε ανάγκη. Μπορεί επίσης να επιτευχθεί όταν αποφεύγουμε μακροχρόνια τροφές οι οποίες καταστέλουν την αυτοφαγία. Οι τροφές που καταστέλουν την αυτοφαγία είναι οι τροφές που περιέχουν κορεσμένα λιπαρά. Γιατί τα κορεσμένα λιπαρά καταστέλουν το AMPK, ένα πολύ σημαντικό ένσημο, που η ενεργοποίησή του ενεργοποιεί την αυτοφαγία. Οι τροφέ που είναι πλούσιε σε κορεσμένα λιπαρά είναι οι τροφέ ζωική προέλευση, δηλαδή το κρέα και τα γαλακτοκομικά. Αντιστρόφω, ένα ένζυμο που καταστέλει την αυτοφαγία είναι το MTOR. Το MTOR είναι ένα ένζυμο το οποίο ψάχνει για αμυνοξέα, δηλαδή για δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών, μέσα στο κύτταρο. Όταν το MTOR βρίσκει αμυνοξέα μέσα στο κύτταρο, τότε σταματάει την αυτοφαγία. Στι μελέτε φαίνεται ότι ο περιορισμό τη ζωική πρωτενη είναι ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο ενεργοποίηση του mTOR που έχει ω αποτέλεσμα την αύξηση τη αυτοφαγία. Ο περιορισμό τη ζωική πρωτενη και ο περιορισμό των κορεσμένων λιπαρών είναι δύο από του πιο σημαντικού και εφαρμόσιμου τρόπου για να ενεργοποιήσει κάποιο την αυτοφαγία. Για μένα όμω, ο πιο εύκολο και ο πιο ασφαλή τρόπο να ενεργοποιήσω στο σώμα μου την αυτοφαγία είναι η άσκηση. Στα ποντίκια μόλις 30 λεπτά άσκησης ενεργοποιεί την αυτοφαγία κατά 40% ενώ το μέγιστο εμφανιζόταν μετά από 80 λεπτά. Δυστυχώς στους ανθρώπους απαιτείται περισσότερη ώρα γυμναστικής για την ενεργοποίηση της αυτοφαγίας. Για παράδειγμα, 20 λεπτά χαλαρό ποδήλατο με 90% παλμούς δεν ενεργοποιεί την αυτοφαγία. Παρόλα αυτά, με 60 λεπτά με τον ίδιο αργό ρυθμό οδηγούν σε ενεργοποίηση της αυτοφαγίας. Μια σύνοψη των μελετών που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα δείχνει ότι 60 ή περισσότερα λεπτά μεσαία ή έντονη άσκηση αρκούν για την ενεργοποίηση τη αυτοφαγία. Η συνεχόμενη, όπω λέμε, αερόβια άσκηση φαίνεται να είναι το μυστικό για την αυτοφαγία. Γιατί τόσο η άσκηση με βάρη, όσο και η υψηλή ένταση μικρή διάρκεια άσκηση δεν φαίνεται να ενεργοποιούν την αυτοφαγία. Τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι πρέπει να εστιάσουμε στην αερόβια άσκηση για ενεργοποίηση της αυτοφαγίας. Η άσκηση είναι και πάρα πολύ χρήσιμη για να διώξει κάποιο το λίπος που έχει. Ξέρετε όμως ποια άσκηση είναι η καλύτερη. Το βάδιν, το ποδήλατο ή η κολύμηση. Στο βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου θα δείτε ποια από αυτές τις τρεις ασκήσεις είναι πιο αποτελεσματική για να χάσει κάποιο λίπος. Θυμίζω ότι ποτέ το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντα το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σα ευχαριστώ.